Ποια είναι η σημασία αυτής της ανακάλυψης, κύριε Γανιάρη? Κοιτάξτε, είναι μια ανακάλυψη την οποία εμείς την είδαμε σήμερα από το διαδίκτυο. Έχουμε βέβαια και το αγγλόφωνο περιοδικό, το Archaeological Science, το οποίο περιγράφει αναλυτικά το έβριμα, σε ένα ασύλλητο ετρουσκικό τάφο, όπως λέει το διαδίκτυο 2.000 ετών, βρέθηκε μια καλλιντική κρέμα για την κυρία, η οποία χρησιμοποιούσαν οι κυρίες εκείνης της εποχής, με άλλα κτερίσματα βέβαια, και η οποία, από ό,τι λέει το συγκεκριμένο αρχαιολογικό περιοδικό, το ευρωπαϊκό, περιείχε και μαστίχα. Καταλαβαίνετε, είναι ένα έβριμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και βεβαίως η Ένωση θα το ψάξει παραπέρα, έτσι να έχουμε την όλη εικόνα η οποία προέρχεται από αυτό το έβριμα. Αλλά το θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί αποδεικνύει την χρήση της μαστίχας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, η οποία περίπου είναι ταυτόσιμη. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω αυτό? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε, πέραν από την πολιτισμική και αρχαιολογική διάσταση που έχει. Πιθανόν είναι ένα θέμα το οποίο θα μας βοηθήσει στην προβολή του προϊόντος, μιας και αποδεικνύεται πλέον ότι η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία και των χρήσεων της μαστίχας από 2.000 χρόνια πριν μέχρι σήμερα και πάντα στο ίδιο βασικό μοτίφο, δηλαδή είτε ως τρόφιμο, είτε ως καλλιντικό, είτε ως λειτουργικό τρόφιμο, είτε ως μια πηγή φαρμακευτικών ουσιών.